Επόμενη στάση, το Αρκαλοχώρι. Το Δήμαρχο Μηνώ Παιδιάδος, κύριο Μανώλη Φραγκάκη, καλημερίζω. Καλημέρα σας, κύριε Φραγκάκη, από τον 984. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Έχετε την καλοσύνη να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το έγγραφο που έχουν πάρει κάποιοι από τους διαμένοντες, τους οικίσκους. Δεν είναι το σύνολο των ανθρώπων, αλλά έχει προκαλέσει μια αναστάτωση που έχει ως θέμα επιστροφή οικίσκου που παραχωρήθηκε λόγω του σεισμού Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τι στην ευχή συμβαίνει ακριβώς, για να καταλάβουμε? Κοιτάξτε να δείτε, για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στον κόσμο τι συμβαίνει, πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Όταν μετά τους σεισμούς, όταν αποφασίστηκε ότι θα έρθουν κάποιοι οικίσκοι στους οποίους θα μέναν οι σεισμοπαθείς, είχε έρθει και μια, ας το πούμε, το έγγραφο αυτό το οποίο είχε έρθει από το Υπουργείο Υποδομών και έλεγε ότι δικαιούνται από τους σεισμοπαθείς οικίσκο αυτοί οι οποίοι τηρούν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εγώ τότε με απόφαση δικιά μου έφτιαξα μια υπηρεσιακή επιτροπή, μια πενταμελή επιτροπή, η οποία ήταν από υπηρεσιακούς διευθυντές, υποδιευθυντές και εργαζόμενους του Δήμου, και η οποία επιτροπή θα εξέταζε τους φακέλους και ποιοι δικαιούνταν με τα στοιχεία τα οποία θα προσκομίζαν να πάρουν οικίσκο. Καλώς μέχρι εδώ. Ναι. Εδώ λοιπόν είχαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είχαν είχαν υποστεί και αυτοί τις συνέπειες του σεισμού, δηλαδή ήταν άνθρωποι οι οποίοι νοικίαζαν σπίτια και τα σπίτια τους ήταν ή κόκκινα ή κίτρινα, αλλά κατάλληλα προς κατοίκηση. Αυτοί οι άνθρωποι αποφάσισε τότε η Επιτροπή να τους χορηγήσει οικίσκο. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι σήμερα, όπως λένε, ενοικιαστές. Μα δηλαδή, καλά, μισό λεπτό, να ρωτήσω το εξής. Από τη στιγμή που είσαι σεισμοπαθής, από τη στιγμή που δεν έχεις που να μείνεις, είτε το σπίτι είναι δικό σου, είτε το νοικιάζεις, παίζει καμία σημασία? Ναι, και και μένεις και δραστηριοποιείσαι στην περιοχή. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που λέτε εσείς. Εμείς θεωρήσαμε αυτό που λέτε εσείς σωστό. Η Επιτροπή, συγγνώμη για μην λέω εμείς, η Επιτροπή θεώρησε ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να μπουν μέσα σε ένα οικίσκο. Σήμερα έρχεται το Υπουργείο και λέει αυτοί οι οποίοι νοικιάζανε και οι οποίοι πήραν επιδότηση νοικίου, γιατί δώσανε και μια επιδότηση για τα ενίκια ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν το έχουν πάρει, το έχουν πάρει οι άνθρωποι αυτοί. Δεν θεωρούνται στη λέξη σεισμοπαθείς. Δεν θεωρούνται αυτοί οι σεισμοπαθείς. Είναι ενοικιαστές. Αυτή είναι όλη μας η ιστορία, είναι αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγοι, δεν είναι πολλοί, είναι 10-11 άτομα. Μιλάμε για οικογένειες. Λοιπόν, και αυτό προσπαθώ εγώ τώρα που είμαι στην Αθήνα να επιλύσω. Πάντα καταφέρω, γιατί βλέπω και δεν υπάρχει, είναι δύσκολο. Να θεωρηθούν και αυτοί οι άνθρωποι σεισμοπαθείς και να πούμε ότι δικαιούνται τον οικίσκο και παραμένουν στο οικίσκο. Όλη αυτή η ιστορία παίζει σε αυτό το κομμάτι. Εκεί είναι η διαφορά μας τώρα με το Υπουργείο, ας το πούμε έτσι. Για να καταλάβει δηλαδή ο κόσμος, τους θεωρούν αυτούς τους ανθρώπους ενοικιαστές, νοικιάζαν, σου λέει δεν είχατε σπίτι, νοικιάζατε κάποιο, έτυχε να πέσει, να χαλάσει ή να μην μπορεί να κατοικηθεί. Πρέπει με το ενίκιο που δίνατε τότε εκεί να δώσετε ένα άλλο ενίκιο, να βρείτε ένα σπίτι το οποίο να μην είναι σεισμόπληκτο. Όλη η ιστορία είναι αυτό το πράγμα. Και 10 με 11 οικογένειες, πόσες ακριβώς μου είπατε, δεν συγκράτησα τον αριθμό, κύριε Φραγκάκη. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γύρω στα, δεν είναι οικογένειες όλες, είναι γύρω στα 10 με 11 άτομα είναι. Λοιπόν, 10 δεν με... Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο για να πάμε κάνουμε. Όχι, εγώ θα διαφωνήσω τώρα εκεί. Δεν υπάρχει θέμα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, διότι ο άνθρωπος που δεν έχει που να πάει... Εννοώ το ιδιαίτερο για το Υπουργείο να ξεκαθαρίσει. Το ιδιαίτερο, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα σωστά. Ναι, να ξεκαθαρίσω. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε, για ένα Υπουργείο, ας πούμε, εκεί που έχω βάλει τώρα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 170-180 άτομα μέσα στους οικίσκους, να μπουν και άλλοι 10 ή 190. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ωραία. Από τη μία έχετε δίκιο. Είσαστε πάνω στο οικονομικό, δηλαδή έχετε επαφές με το οικονομικό, το μεταφορών, το υποδομών, με ποιο?
Με το υποδομό. Με το υποδομό. Να ρωτήσω το εξής. Από τη στιγμή λοιπόν που οι άνθρωποι αυτοί από τότε, λέτε από το Σεπτέμβρη, εγώ το πάω χρονικά του 2021, οι άνθρωποι αυτοί έμειναν εκτός. Είτε ιδιοκτήτες ήταν, είτε νοικιαστές ήταν. Και από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί του ζητήθηκε να υπογράψουν ότι ήταν ενοικιαστές ή ήταν ιδιοκτήτες για να μπουν σε οικίσκους. Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν μόνο αυτοί οι οποίοι ήταν ενοικιαστές, ήταν και άλλοι ενοικιαστές. Παίρνανε μια επιδότηση για το ενίκιο. Τους έδινε τότε το κράτος μια επιδότηση. Μα υπήρξε πρόβλημα με την επιδότηση, το ξέρετε. Ναι, εντάξει. Εγώ μεταφέρω τώρα τα λόγια των. Ναι, αλλά το Υπουργείο θα πρέπει από την άλλη να καταλάβει το εξής, ότι από τη στιγμή που δεν ήταν και αυτό εντάξει με τις υποχρεώσεις του σε ό,τι έχει να κάνει με το επίδομα ενοικίου, ότι θα έπρεπε αν μη τι άλλο να καλύψει αυτούς τους ανθρώπους. Μα από τη στιγμή που υπήρχαν έξι τα πράγματα, γιατί φτάσαμε στο παραπέντε, δηλαδή σήμερα που έχει ο μήνας 23 είναι Οκτώβρης, γιατί το έγγραφο λέει παρακαλείστε όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, όχι πέραν της 31ης-12ης-2023, να αποχωρήσετε από τον οικίσκο που σας είχε παραχωρηθεί για τις ανάγκες στέγασης. Σε περίπτωση που δεν αποχωρήσετε, να εφαρμοστεί η νόμιμη διαδικασία, δηλαδή θα πάει η αστυνομία να τους κάνει έξωση, αυτό εννοούνε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε ένας λαός παράξενος. Εγώ θα το πω έτσι, θα ξεκινήσω έτσι. Δεν φτάνει, ας πούμε, ότι πας να κάνεις κάτι καλό σαν επιτροπή και λες αυτός ο άνθρωπος έχασε το σπίτι του ή έχασε το σπίτι που ενοικίαζε αυτό και αυτή τη στιγμή έχει μείνει στο δρόμο και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον στεγάσουμε. Έχουμε και τους καλοθελητές, και το τονίζω ιδιαίτερα αυτό, οι οποίοι κάνουν συνέχεια αναφορές. Έχουμε το τελευταίο εξάμηνο πάνω από 10 ελέγχους στο Δήμο. Ένας από αυτούς τους ελέγχους ήταν και αν δώσαμε σωστά τους οικίσκους. Θα τα λέμε για να τα ακούνε όλοι. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τα φυτίλια από πίσω και στέλνουν τις ανώνυμες επιστολές. Δηλαδή, μισό λεπτό, σας ελέγξανε. Ότι έχουμε δώσει παράνομα οικίσκους σε ανθρώπους που δεν τους δικαιούτανε. Και μας ήρθε η Επιτροπή από πάνω από την Υπουργή και μας έκανε έλεγχο. Ήταν μια εβδομάδα στο Δήμο. Μάλιστα. Δηλαδή είναι και πράγματι, σου λέει, θα πάει για παράδειγμα. Εγώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής. Δεν έχω καμία σχέση με την Επιτροπή. Είναι όλη υπηρεσιακή. Μπορεί να τους όρισα, αλλά είναι όλη η πενταμελής Επιτροπή που αποφάσισε και να μου λέτε εμένα, θα πάει για παράβαση καθήκοντος διότι έδωσες παράνομα οικίσκους. Ναι. Από πώς που. Δηλαδή έχουμε και αυτά. Πώς θα τα ξεπεράσουμε. Αν δείτε ότι έχουμε κάνει από την ΙΑΔΕ, τρεις φορές κάποιος να μας κάνει ελέγχο. Πράγματα που έχω φτάσει σε ένα σημείο για να περιορίσω τη διαφυγή χρημάτων από το Δήμο. Έχω κάνει μια οργανωμένη αποθήκη που έρχονται από όλη την Ελλάδα, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και παίρνουν φωτογραφίες για να δουν πώς έχω φτιάξει την αποθήκη. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και ξέρω τι σημαίνει μια οργανωμένη αποθήκη για να έχει την επιχείρησή σου. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και παίρνουν και μας δίνουν συγχαρητήρια και μας έχουν αλλάξει την πίστη και τη ζωή από τη διεύθυνση εργασίας και μας κάνουν συνέχεια ελέγχους γιατί κάτι δεν πάει καλά με τους ανθρώπους που έχουν και δουλεύουν. Μάλιστα. Κύριε Φραγκάκη, εγώ ξαναρωτώ, για να μπει κάποιος στον οικίσκο και γνώριζε αν ήταν ιδιοκτήτης κτηρίου ή ενοικιαστής, οι άνθρωποι αυτοί υπέγραφαν χαρτιά και τους ενημέρωναν από την αρχή ότι μέσα σε διάστημα 2 χρόνων έπρεπε να βγουν έξω? Όχι, αυτό το πράγμα μας το είχε βάλει εμάς το Υπουργείο όταν παραλαμβάναμε τους οικίσκους. Ναι. Όταν ερχόταν οι οικίσκοι, ερχόταν ένα δελτίο αποστολής, δεν έρχονται έτσι ξεκάρφωτα. Ναι. Στο δελτίο αποστολής έλεγε ότι ο οικίσκος παραχωρείται για 1 χρόνο με μία παράταση άλλο 1 χρόνο που μπορεί να δοθεί. Έτσι ακριβώς έγραφε. Δηλαδή, αν εφαρμοστεί αυτό το πράγμα που έγραφε το δελτίο αποστολής και το υπογράφαμε εμείς, σαν Δήμος που παραλαβαίναμε τους οικίσκους, όλοι οι οικίσκοι πρέπει να ξαναγυρίσουν πίσω.
Έχουν κλείσει τα δύο χρόνια. Για... Άσχετα με το αν είναι οι ιδιοκτήτες μέσα από διαμένουν. Αυτό δεν έχει καμία σχέση, ήταν ενοικιαστές. Τότε πώς τους προέκυψε και βγάζουν απ' έξω τους ενοικιαστές, γιατί το κράτος ήταν πολύ εντάξει. Δεν θεωρείται, κατά το Υπουργείο σας το εξήγησα, δεν θεωρείται ο ενοικιαστής σεισμόπληκτος. Ναι, ξέρετε κάτι. Ο οικίστος παραχωρείται για τους σεισμόπληκτους. Αυτό είναι. Όλη η ιστορία παίζεται εκεί σε μια σημασία, μια λέξη. Στο γράμμα και ένα γράμμα το οποίο πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να φέρει για αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη ντροπή. Αλήθεια λέγει, να τη λέμε. Και το παλεύετε κι εσείς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το παλεύετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί τον άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει πού να μείνει, πώς να μείνει, δεν βρίσκει σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, να το συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, όταν, κύριε Φραγκάκη, γνωρίζουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά ποιες ήταν εκείνες οι υποχρεώσεις της πολιτείας απέναντι στους σεισμοπαθείς, τους πληγέντες, και τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Γιατί δεν ευθύνεστε ούτε εσείς ούτε οι άνθρωποι αυτοί. 8.000 υποσύστασοι φάκελοι, οι υπηρεσίες τους έχουν τα μαύρα χάλια, 2.000 είναι αυτοί οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί, οι 26-29 πόσοι είναι οι οποίοι έχουν εγκριθεί. Αυτά τα μαύρα χάλια τους δεν τα βλέπουν από το υποδομόν. Δεν το βλέπουν. Μου δίνετε τη σκυτάλη για να σας πω κάτι το οποίο το πρότεινα στο Υπουργείο τις πρώτες μέρες του σεισμού. Επειδή είχαμε περάσει τις πλημμύρες της προηγούμενης χρονιάς και επειδή στις πλημμύρες εμείς κάναμε σαν Δήμος από την τεχνική μας υπηρεσία κλιμάκια τα οποία πέρασαν και καταγράψανε τις ζημιές, να φανταστείτε ότι στις 29 του Ιανουαρίου, ενώ οι πλημμύρες είχαν γίνει και άλλο τον Οκτώβριο, στις 29 Ιανουαρίου είχαν κλείσει όλα τα θέματα, είχαν αποζημιωθεί οι άνθρωποι και ήταν μια χαρά και δεν ακούστηκε εκεί. Πρέπει να το θυμάστε αυτό, γιατί τότε γίνει και η μεγάλη ιστορία με το Δήμο Χερσονήσου που δεν μας φέρανε εμάς σαν παράδειγμα και ότι αυτοί δεν πέραν τα λεφτά γιατί δεν είχαν, είχαν μεγαλύτερη βέβαια ζημιές από εμάς αυτοί, καλώς πάντων, και τους πρότεινα. Ελάτε να κάνουμε το ίδιο και με τους σεισμούς. Ας δώσετε μία προκαταβολή στον κάθε ένα. Ορίστε τι εσείς. Θέλετε 5.000, θέλετε 10.000, θέλετε 50.000. Δώστε μία προκαταβολή. Θα κερδίσουμε το 80% των ανθρώπων αυτών. Θα πάρουν τα λεφτά, θα φύγουν και θα απαλλαγούμε και θα έχουμε όλη την ευχέρεια και τον τρόπο με το 20% να μπορέσουμε σιγά σιγά να νοικοδομήσουμε την πόλη μας. Δεν με ακούσανε. Το επέμενα αυτό συνέχεια. Όποιοι και να ερχόταν κάτω, όποτε και αν πήγαινα πάνω, αν θυμάστε, τότε πηγαίναμε και εγώ και τρεις φορές την εβδομάδα στα Υπουργεία, δεν θέλανε να το ακούσουν. Ήταν μεγάλο το λάθος. Μείναν τα 63 εκατομμύρια, τα κοιτάζομαι, τα λέμε, έχουμε στις τράπεζες 63 εκατομμύρια. Τα δώσαμε, εντάξει. Και πού τα δώσετε και πού πήγανε, να μας τα δείξετε. Πού πήγανε, πουθενά. Μπορούσαν με αυτά τα χρήματα να έχουν βγάλει το 80. Εγώ βέβαια πάντα θεωρώ, επειδή το έζησα το γεγονός όλο, ότι το 85 με 90% θα φεύγαν οι άνθρωποι. Θα πέραν τα χρήματα, θα πηγαίνανε και θα κάνουν τη δουλειά τους, θα φτιάχναν τα σπίτια τους, δεν ξέρω τι θα κάνανε, αλλά θα φεύγανε. Δεν θα τους είχαμε σήμερα να είναι στην ουρά και να λέμε έχουμε 8.000 άστεγους και έχουν 29 αιτήσεις. Εγκριθεί. Αυτά τα έτσι που γίνονται, γιατί μόνο για έτσι μπορεί να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Νομίζω ότι όταν εσείς ως δήμαρχος λέτε ότι οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται έτσι όπως έχουν γίνει, ό,τι έχουν ακολουθήσει μέχρι σήμερα που δεν σας άκουσαν, πραγματικά χαρακτηρίζεται με μία λέξη, έσχος, νομίζω ότι τα λέει όλα. Γιατί το λέτε εσείς και έχετε... Ναι, το λέω εγώ, γιατί έτσι. Σας λέω και πάλι, αν το κάναμε αυτό, το οποίο ήταν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, μέσα στα πλαίσια της σωστής λειτουργίας, μέσα στα πλαίσια προηγούμενης κατάστασης που είχαμε ζήσει με τις πλημμύρες. Δεν ήταν όταν κάτι που εγώ το εφεύρα στο μυαλό μου και είμαι ο φωστήρας. Είναι κάτι που πραγματικά ο κόσμος θα έλεγε, εγώ θα πάρω αυτό το ποσό που θα μου δώσουν, 10.000, 15.000, θα πάω στο κουτάκι μου, εφόσον πέρασε ο μηχανικός. Τους είχαμε πει τότε ότι εμείς μπορούμε και από το Δήμο να βγάλουμε κλιμάκια έξω, να κάνουμε αυτό που κάναμε με τις πλημμύρες. Το ίδιο πράγμα είχαμε κάνει. Δεν σας...
Δεν σας άκουσαν, όπως είπατε, παρά τις προτάσεις που καταθέσατε, παρά την προσπάθειά σας. Λέτε ότι πραγματικά οι όλες διαδικασίες που ακολούθησαν και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, μόνο μία λέξη τις χαρακτηρίζει, η λέξη έσχος, για να φτάνουμε αυτό στο σημείο 2 χρόνια μετά και οι άνθρωποι να μένουν στους οικίσκους. Δώστε μου την τελευταία, αν έχετε την καλοσύνη, πληροφορία και για τον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα. Λέτε, εγώ αυτή την ώρα επιδιώκω ουσιαστικά μια πολιτική απόφαση. Ναι, πολιτική θα είναι η απόφαση, διότι αν πάμε με το γράμμα του νόμου πρέπει να φύγουν. Ωραία, για να παραμείνουν οι άνθρωποι, σε περίπτωση κύριε Φραγκάκη, που δεν υπάρξει αυτή η πολιτική απόφαση, ρωτώ, γιατί κάποιοι θα αναρωτηθούν, μπορεί να υπάρξουν άλλες διαδικασίες, νομικές διαδικασίες, ενδεχόμενα να στηριχθούν από το Δήμο από εδώ και κάτω μέχρι 31 Δωδεκάτου που θα είσαστε δήμαρχος, και εφόσον και ο νεοεκλεγής δήμαρχος το επιθυμεί, να προχωρήσουν δια της νομικής οδού, έτσι ώστε ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι, οι 10 ή 11 οικογενειάρχες μεταξύ αυτών, να παραμείνουν στους οικίσκους. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν κάνω, και το απέδειξα στα 4,5 χρόνια τα οποία είμαι δήμαρχος. Θέλω να είμαι συγκεκριμένος πάντα και να λέω την αλήθεια. Εγώ θα είμαι μέχρι 31 Δεκάτου. Μέχρι 31 Δεκάτου, εάν δεν με υποχρεώσει με ειδικό έγγραφο το Υπουργείο να βγάλω τους ανθρώπους έξω, μέχρι τότε, εφόσον έχουμε δώσει αυτή την προθεσμία, οι άνθρωποι που βρακάτε μέσα δεν πάνε πουθενά. Ναι, ναι, εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο. Εάν υπάρχει και η νομική οδός για να μπορέσουν να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι, και αν η Δημοτική Αρχή έχει προσανατολιστεί, εσείς είσαστε με δήμαρχος αυτή την ώρα, εάν έχετε προσανατολιστεί και προς αυτή την κατεύθυνση, το τι θα κάνουν από 1η-1η-2024 είναι άλλη ιστορία. Αυτό θα το ρωτήσω με τους νομικούς, δεν μπορώ να το απαντήσω. Εγώ για αυτό σας ρώτησα, εάν αν έχετε μπει και σε αυτή τη διαδικασία. Θα το συζητήσουμε. Δεν θα λέω όμως, και θα ήθελα από εδώ να παρακαλέσω, ας πούμε, και τον κύριο Γεγέρογλου, ο οποίος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος, να μην λέμε, ας πούμε, θα καλέσω το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πάρω μια απόφαση και θα μπορέσουμε, ας πούμε, να εφαρμόσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καταρχάς, δεν ξέρω αν έχει το δικαίωμα να καλέσει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα υποκαταστήσει ένα νόμο. Δεν ξέρω αν έχει αυτή την. Είναι η άσκηση πίεσης. Είναι η άσκηση πίεσης, φαντάζομαι, μπορεί να θέλει να πει. Αλλά ούτως ή άλλως και εσείς από τη δική σας την πλευρά, διαβάζοντας δηλώσεις σας μετά τη συνάντηση που κάνατε μαζί του, είπατε ότι θα είσαστε αρρωγοί στην όποια σωστή προσπάθεια πρέπει να γίνει και προς την πλευρά των σεισμόπληκτων και την ανασυγκρότηση της περιοχής. Σαφέστατα. Και ότι οπότε θα υπάρχει μια παραπάνω συνεργασία, γι' αυτό σας ρώτησα. Θα υπάρχει, μα δεν μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι είναι. Μα γι' αυτό σας ρώτησα. Και βλακία να το λέμε. Έτσι, έτσι. Στην πίσω πλευρά του μυαλού μου, έχοντας αυτό, γι' αυτό και σας ρώτησα. Εντάξει, ήταν ξεκάθαρο αυτό το οποίο είπατε. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να μην στάσουμε σε αυτό το σημείο και θα το παρακαλούσα ιδιαίτερα, ας πούμε. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, και τώρα που θα μείνω ακόμα μια-δυο μέρες εδώ πάνω, θα κοιτάξω να δω αν μπορώ να βρω μια λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οκ. Okay. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.